Πάμε στο Σπύρο τον Ιστικάκη, τον ομοσπονδιακό θυροφύλακα στην πρώτη κυνηγητική ομοσπονδία Κρήτης και Δωδεκανήσων. Σπύρο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Να ζητήσω ένα σχόλιο λίγο για το προηγούμενο θέμα, καθώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ευαισθησία σου από τη μία. Σε γνωρίζω προσωπικά και ως άνθρωπο και έχουμε κάνει και πολλά ρεπορτάζ μαζί. Ναι. Τι να πούμε. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη στο ρεύμα, είναι πολύ αδιανόητο. Δυστυχώς. Υπάρχουν, για μένα είναι εγκληματίες, θα πω έτσι. Μάλιστα. Δεν έχω λόγια να πω. Για πες μας λίγο για τους σκυλάκους, για τα σκυλιά ανιχνευτές όπου εντόπισαν δηλητηριασμένα κυνηγόσκυλα. Ένα νέο περιστατικό το οποίο προκαλεί σοκ, αποτροπιασμό, θλίψη, ντροπή. Για πες μας λίγο, πού σημειώθηκε το περιστατικό? Το περιστατικό σημειώθηκε σε φράγμα Φανερωμένη στη Γαλλιά. Μετά από τηλεφωνική καταγγελία που είχαμε από τους ιδιοκτήτες στο σκυλιό ότι έχουν χάσει τα σκυλιά τους εκεί και με το Σύλλογο των Ηρών. Μετάβηκα στο σημείο μαζί με τα εκπαιδευμένο σκύλο, συγκεκριμένα την ΕΚΑ, το οποίο αντικρίσαμε αυτό το κλειδαρό, ρε παιδί μου, να βρίσκουμε τα σκυλιά των ανθρώπων δηλητηριασμένα. Δυστυχώς, τελευταίο μήνα στην Κρήτη τα κρούσματα είναι πάρα πολλά. Νομό Λασιτίου και νομό Ηρακλείου. Σε ποιες περιοχές, στο Ηράκλειο για παράδειγμα, ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο και σε ποιες περιοχές έχουν βρεθεί δηλητηριασμένα δολώματα? Κοιτάξτε, δείτε, στο κόκκινο βρίσκεται όλος ο νομός Ηρακλείου. Αυτή τη στιγμή στο κόκκινο για μένα προσωπικά είναι όλος ο νομός Ηρακλείου, η περιοχή της Ιεράπετρας και της Σιτίας. Και τι βρίσκεται, δολώματα τα οποία τα έχει πετάξει ανθρώπινο χέρι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Δεν φτιάχνονται διαφορετικά. Δεν είναι ο άνθρωπος πίσω από όλο αυτό, δυστυχώς. Μάλιστα. Θέλω λίγο να δώσουμε κάποιες πρακτικές συμβουλές και με αυτό να κλείσουμε. Σε τηλεθεατές μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, έχουν ένα σκυλάκο, τον βγάζουν για βόλτα. Για να αποφύγουμε λίγο τον οποιοδήποτε κίνδυνο, τι πρέπει να πράξουμε, τι πρέπει να πράξουν οι τηλεθεατές μας? Κοιτάξτε, αρκετέ. Πάντα μαζί μας πρέπει να έχουμε ενέσιμες βελόνες. Σωστά. Για τροπίνες. Πάντα. Ο καθένας δηλαδή που βγάζει βόλτα τα σκυλιά του πρέπει να τροφοδοτεί. Να έχει μαζί του πάντα ενέσιμες βελόνες. Για καλό και για κακού. Όταν συναντήσουμε φυσικά κάτι περίεργο το οποίο μας φαίνεται ότι έχει κάποια ουσία πάνω, άλλο, είναι καλύτερα να ειδοποιήσουμε αμέσως ή εμένα ή την αστυνομία της περιοχής. Και εγώ θα έρθω αμέσως με το σκυλί να κάνω έλεγχο. Μάλιστα. Πού θα σε βρουν τηλεθεατές, Σπύρο? Το τηλέφωνο μου είναι το 694 85 12 177. Ναι. Ή στην αστυνομία πάρουνε, ή στην υπηρεσία μου πάρουνε στην Αλφα Κυνηγική Ομοσπονδία, αμέσως θα με ειδοποιήσουν. Μάλιστα, μάλιστα. Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σε ευχαριστήσω θερμά. Τίποτα, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ.